ακόμα βιβλίο. Αλλά αποκρίνεται τώρα αυτή η σειρά που θα αρχίσω να βγάζω γενικά στο κάθε άτομο και ειδικά για τη σχολική ηλικία, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, η οποία όλη αυτή η ύλη χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση συμβούλων αυτοεκτίμησης από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής Αυτοεκτίμησης. Γιατί μιλάει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο μιλάει καθαρά για το πρώτο στάδιο της ασφάλειας που ανταποκρίνεται με το πρώτο στάδιο της βρεφικής μας ηλικίας, προγεννητικής και βρεφικής ηλικίας, που είναι η ασφάλεια. Που αν δεν το χτίσουμε εκεί και αν δεν χτιστεί και στο σχολείο που είναι το αναπτυξιακό στάδιο της αυτοεκτίμησης, μετά παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια να το ξαναβρούμε αυτό. Και αυτοεκτίμηση γενικότερα εννοούμε να νιώθω ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιούμε από τους άλλους, πρέπει να έχω τη δύναμή μου, να αποδέχομαι τον εαυτό μου ακόμη και με τα δύνατα κομμάτια του. Δεν εστιάζουμε καθόλου σε σχέση με αυτό που κάνει η ψυχοθεραπεία με το τι δεν δουλεύει. Ανοιχνεύουμε δυνάμεις για να δούμε τι δουλεύει σήμερα. Και αν το αντιστοιχίσουμε αυτό με την κρίση που περνάμε σήμερα, είναι ό,τι πιο σημαντικό.